Καλησπέρα. Ξεκινάμε το βίντεο από το τέλος. Θα σας δείξω σήμερα ένα τρόπο πώς καθαρίζουμε χάλκινα καινούριο, ο οποίος είναι καθόλου επικίνδυνος για τον άνθρωπο. Κοιτάξτε εδώ. Αυτή είναι η όλη βρώμα που έχει το καζανάκι αυτό εδώ που είχα φτιάξει για κάποιες αποστάξεις, το οποίο δεν το δουλεύω. Ήταν εντελώς μαύρο γιατί έχει δουλέψει πάρα πολλά χρόνια σε ξύλα. Γενικά οι προηγούμενοι χρήστες ήταν πάρα πολύ κακοί. Κοιτάξτε εδώ, θα δείτε στο βίντεο μέσα πόση ώρα μου πήρε για να φτάσω σε αυτό το αποτέλεσμα. Εδώ δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο απλό είναι και το πόσο τέλειο. Το οποίο αυτό θα το συνεχίσω για να το κάνω διακοσμητικό. Θα το κάνω και εδώ με λίγο πιο έντονο σύρμα να βγάλω την καρβουνίλα, ώστε να βγάλω το σφυρίλατο που έχει, γιατί είναι σφυρίλατο, και θα το έχω ντεκόρ για να το βλέπουμε. Κοιτάξτε με το νεράκι που το πλένεις πως φεύγει. Πάρα πολύ καλή κατασκευή. Άμα δείτε το βίντεο πως ήταν από την αρχή ξεκίνησα, για να φανταστείτε εδώ που μου έχει τρέξει λιγάκι αυτή η οξύδωση, θέλει σύρμα άλλο για να τη βγάλεις. Δεν την τρώει, δεν είναι ότι κάνει κάποια διάβρωση μέσα στο χαλκό για να χωβώσει το θα φάει. Και το καπακάκι εδώ που το έβαλα απλά, ορίστε. Εδώ μου έχει τρέξει και αυτό εδώ μέσα εδώ ήταν το υγρό. Το οποίο υγρό δεν έχει καμία σχέση με το φόσφορο, θηϊκό, βιτριόλι και ό,τι άλλο έχετε ακούσει που μπορεί να σας κάψουν τα χέρια, να πεθάνετε από τις αναθυμιάσεις και γενικά πάρα πολλά άλλα πράγματα. Το μόνο που να θυμόσαστε είναι ότι για να συνοηθούμε καλά, για να σας πω ακριβώς τι είναι, θα μιλήσουμε πρώτα μέσω του βίντεο και θα σας γράψω στα σχόλια από κάτω που μπορεί να το προμηθευτείτε, είναι εύκολο που μπορεί να το βρείτε και για να φτάσετε σε αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, χάρηκα. Ένα βιντεάκι από το κανάλι Τζος Μαψός. Δείτε το βίντεο στη συνέχεια για να καταλάβετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, απλά θέλει τρόπο, χρόνο, και για να μάθεις ακριβώς πώς μπορείς να καθαρίζεις ακίνδυνα και όλα τα υπόλοιπα που ακολουθούν, ακολούθησε το κανάλι μου για να σου πω και άλλα μυστικά. Γεια σας. Γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω ένα καινούργιο τρόπο πώς καθαρίζουμε όλα τα χάλκινα. Κοιτάξτε εδώ πόσο παλιό ήταν αυτό το καζάνι. Εδώ αυτό είναι καμένο σε ξύλα για άλλες χρήσεις. Αυτό εδώ είναι ένα υλικό το οποίο θα μιλήσουμε αργότερα. Δεν είναι ούτε θηϊκό ούτε φόσφορος. Δεν σας κάνει καμία ζημιά. Δεν σας καίει. Μπορώ να σας πω τι είναι αργότερα όμως. Ας δούμε λίγο το βίντεο. Κοιτάξτε εδώ τι κάνει. Είναι η επανάσταση στα χάλκινα και γενικά σε πάρα πολλά. Το αφήνεις για λίγο να δράσει. Αυτό το σουγκάρι δεν είναι καθόλου σύρμα, αν είχε σύρμα θα γινόταν ακόμα καλύτερο. Και κοιτάξτε εδώ, όπου πέσει μετά από λίγο κάνει αυτό το πράγμα. Ο αφρισμός που γίνεται στο τσιμέντο είναι ακίνδυνος, δεν είναι κακό, δεν έχει αναθυμιάσεις, δεν μυρίζει απολύτως τίποτα. Συνταγή μεγάλης διάρκειας και μπορεί να το προμηθευτείς παντού. Λοιπόν, φανταστείτε τι θα κάνει σε ένα μη ταλαιπωρημένο δοχείο. Εγώ θα το καθαρίσω όλο αυτό εδώ σιγά σιγά για ψυχολογικούς λόγους, δεν το χρησιμοποιώ, απλά θα το βάλω κάπου να φαίνεται. Κοιτάξτε εδώ πως γίνεται. Δεν κάνει κάποιο κακό στο χαλκό. Δεν υπάρχει βρασμός ή θερμοκρασία κάτι. Ούτε και εδώ που έχει στάξει κάτι δεν το παίρνει. Καθαρίζει μόνο τη βρώμα που έχει εξωτερικά. Και εδώ πέρα εδώ τώρα που έχει τρίξει. Ορίστε. Αυτό εγώ δεν μπορούσα να το βγάλω ούτε με το σβουράκι. Ορίστε. Λοιπόν, αφού το καθαρίσω θα κάνω μετά ένα συνολικό να το δείτε πως θα γίνει. Καθαρισμός χάλκινων με καινούριο υλικό, το οποίο υλικό θα σας το πω σε προσωπικό μήνυμα. Το βρίσκεται παντού,
Δεν είναι ούτε θηϊκό, ούτε φόσφορο, ούτε τίποτα. Ακίνδυνο για τον άνθρωπο. Για να δείτε, μπορεί να το βάλει και πάνω σου. Δεν παθαίνει τίποτα, εντάξει, ορίστε. Λά, θα σα πω μετά τι είναι, γιατί πολλά λέγονται και θα ήθελα να μιλήσουμε προσωπικά για αυτό το ζήτημα. Γεια σας.